Στην πρίζα μπαίνουν οι ηλεκτρολόγοι, καθώς μέχρι το καλοκαίρι οι χειρόγραφοι απόδειξη που εκδίδουν δεν θα είναι αρκετοί. Θα πρέπει λοιπόν να προμηθευτούν το POS και να δέχονται πληρωμές και με πιστωτική κάρτα. Τώρα, ούτε λίγο, ούτε πολύ, οι υδραυλικοί υποστηρίζουν ότι η φορολόγησή τους οδηγεί στη μαύρη εργασία, που δεν θα απανταχθεί έχοντας μαζί τους το POS. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυρίας Παπανάτσου, φαίνεται ότι τα μηχανήματα POS, όπως μάθαμε να τα λέμε, τα τερματικά δηλαδή συναλλαγών για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά στα καταστήματα σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση προφανώς αφορά τα επαγγέλματα, αυτά τα οποία χαρακτηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών ως επαγγέλματα τα οποία ασκούν μεγάλη φοροδιαφυγή, και αυτά δεν είναι άλλο παρά τα συνηθισμένα επαγγέλματα που ακούμε πάντα, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι και γιατροί. Σύμφωνα με την Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι και οι ταβέρνες ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, δηλαδή είναι πρωταθλητές στην φοροδιαφυγή. Την επόμενη φορά που θα αλλάξετε λάδια, μην ξεχάσετε λοιπόν να πληρώσετε με κάρτα, αν έχει το συνεργείο αυτοκινήτων. Βέβαια, θα πληρώσετε και τον ΦΠΑ. Εκτεθειμένο όμως είναι το δημόσιο, καθώς οι περισσότερες ΔΕΚΟ δεν έχουν εφοδιαστεί πλήρως με το POS. Θα έκανα ένα σχόλιο ότι ειδικά για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους η όποια φοροδιαφυγή συντελείται είναι μικρής έντασης, δηλαδή με τις αναδουλειές που έχουν δεν είναι και τόσο σημαντική. Απέναντίας θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα η υποχρεωτικότητα αυτών των μηχανημάτων, μιας και ο καθένας πηγαίνει σε δουλειές στο σπίτι, θα πρέπει να κουβαλάει ένα τέτοιο μηχάνημα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες τεχνικές δυσκολίες που βέβαια θα βρεθεί ένας τρόπος να λυθούν και αυτές. Και ενώ οι επαγγελματίες συμμορφώνονται με τα POS, οι δημόσιες επιχειρήσεις βρίσκονται σε προνηπιακό στάδιο, αφού δεν έχουν εφοδιαστεί με τα απαραίτητα εργαλεία. Τώρα, στα ΕΛΤΑ, για παράδειγμα, από τα 710 υποκαταστήματα έχουν σύστημα POS τα 300. Η ΔΕΗ έχει εφοδιαστεί με POS, όμως οι περισσότεροι δήμοι δεν έχουν. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρης στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις.